Πάμε, πάμε Παρίσι. Πάμε. Ε? Ωραία, πάμε να έχουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Πάμε. Ένας εξαίρετος συνάδελφος θα μπορέσει να μας λίγο καθοδηγήσει στα όσα χθες είδαμε ως τηλεθεατές. Τα βίωσε όλα. Αλλά τα βίωσε όλα από κοντά. Τον βλέπαμε στο κεντρικό δελτίο να βρέχει, να δίνει όμως το ρεπορτάζ του εκεί. Ναι, αλλά έδινε ρεπορτάζ και δεν έχανε λεπτομέρειες. Είναι φλεγνός που λένε. Καλημέρα. Bon. Καλημέρα σας. Βγαίνω από εσωτερικό χώρο. Σήμερα καταλαβαίνετε τι τα λεπόρια μας εχθές. Βέβαια. Δεν σταμάτησε όταν ξεκινώντας να σας δώσω μια συμβουλή. Έτσι. Παύλος Παπαδημητρίου, αξεπέραστος. Επειδή γνωρίζω τον άνδρα 26 χρόνια, ναι. Να μην πάτε στον Παναγιωτόπουλο να του ζητήσετε αυτό το πράγμα. Σωστό. Χειριστείτε το αλλιώς, με κάποιον άλλο τρόπο. Ναι. Καταλαβαίνεις, δεν είναι. Δεν θέλω να επεκταθώ στον αέρα παραπάνω. Ναι, το κατάλαβα. Το κάνεις εικόνα ήδη, το κάνεις εικόνα. Ναι, με το που το είπατε, το έφτασα, το πήρα όλο και το έχω τερματίσει. Ναι. Καλημέρα, να ξαναπώ μια μεγάλη καλημέρα στον Γενικό Διευθυντή Δύσεων και ενημέρωση του Open. Μπράβο. Κάπως τώρα αλλιώς. Bonjour, να το πούμε και γαλλικά. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα από το Παρίσι. Εδώ πρέπει να σας πω ότι βρέχει ακόμα. Δεν έχει σταματήσει όλη νύχτα και κυρίως δεν σταμάτησε τις ώρες που ήμασταν στο Τροκαντερό και παρακολουθούσαμε ένα κομμάτι, ένα μέρος της, στην ουσία της τελετής έναρξης. Πιστεύω ότι εσείς που την είδατε τηλεοπτικά, την παρακολουθήσατε, θα έχετε πλήρη εικόνα σε σχέση με αυτά που είδατε. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή είχα την τύχη και την τιμή να παρακολουθήσω και την... όπως όλοι μας, την τελετή στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και την τελετή στο Πεκίνο το 2008, σε αυτό το εκπληκτικό στάδιο που λεγόταν η Φωλιά του Πουλιού, θα τη χαρακτήριζα μια τελετή, για να μην πω τίποτα άλλο, με καλές και κακές στιγμές. Όχι, να τα πεις, γιατί έχει σημασία η γνώμη σου και τα λέμε εμείς από το πρωί και επειδή τα λέμε και εμείς από το πρωί, σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ευλαμπία μου, καταρχάς η γνώμη του καθενός είναι απολύτως σεβαστή. Το βλέπει και φυσικά δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο. Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να ήταν και κάτι πιο μαζεμένο, κάτι πιο συγκεντρωμένο. Εγώ δεν έφυγα ενθουσιασμένος από εκεί. Ίσως επειδή είχαμε και τα νεύρα μας που φύγαμε παπί από εκεί πέρα, δηλαδή με τη βροχή. Και ξέρεις, όταν φεύγεις παπί και κάθεσαι 4 ώρες με τη βροχή, δεν μας έκανε τη χάρη και δεν έκανε και στους διοργανωτές τη χάρη ο καιρός. Φεύγεις κάπως λίγο... Εγώ κρατώ στιγμές από την τελετή, κρατώ το μήνυμα και εδώ πρέπει να συγχαρούμε τη ΔΟΕ, η οποία ακούει τα μοίρια όσα. Το μήνυμα για τους πρόσφυγες, πώς το επικοινώνησαν την ομάδα των προσφύγων, η οποία παρήλασε από την δική της Λέμβο. Κρατώ το ότι... Ήταν πολύ όμορφο αυτό, ήταν πολύ όμορφο και ήταν ναι. Και η ουσία και των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι, γιατί πολλά σχόλια είδαμε ότι έλεγαν ότι αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει έκαναν σε κάποια σημεία δεν αντιπροσώπευε τα ιδεώδη της διοργάνωσης αυτής. 100%. Το μυαλό μου. Πάντως, ήταν μια τελετή που καταρχάς είχε όραμα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, υπ' αυτήν την έννοια. Μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε και μια τελετή ιστορική, εφόσον έγινε όλο αυτό το πράγμα πάνω στον Σικουάνα, κατέληξε ως παρέλαση στο Μουσείο του Λούβρου και μετά έφυγε στον πύργο του Άιφελ και μετά έφυγε η φλόγα και πήγε στο Μουσείο του Λούβρου, όπου και εκεί άναψε μέσα από μια ωραία διαδικασία αλλαγής της δάδας, της φλόγας. Ας το κρατήσουμε όλα αυτά, ας τα έχουμε στο μυαλό μας. Ήταν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Υπ' αυτήν την έννοια μπορούμε. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, γι' αυτό και δεν είχε. Εντάξει, εκεί την πάτησαν, παιδιά, να σας πω και οι επίσημοι πολλοί. Δηλαδή έπρεπε να τους δείτε με τις σακούλες όλες αυτές που μας μοιράσανε. Είδαμε και τον πρωθυπουργό που τον τρόλαρε και η σύζυγός του. Α, ναι, τι. Ναι. Τον έβγαζε φωτογραφία αναμνηστική του ζεύγου, τη βλέπουμε τώρα. Α, μπράβο, να την, ναι, δεν τους είχα δει. Όλοι οι πρόεδροι και οι αρχηγοί των κρατών, εδώ βλέπω τα πλάνα και εγώ τώρα τα βλέπω, μην νομίζετε.
Μάλιστα. Ήταν τέτοια η βραδιά. Δυστυχώς ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος. Δεν έκανε την Παύλο. Στους διοργανωτές. Ναι, ναι. Καλά, συμφωνώ για τις ομπρέστες, γιατί πάντα είναι σημειολογία και κάθε πλάνο, μα κάθε frame που αφήνεις. Γιορτάζεις την ατομικότητα, γιορτάζεις. Γιατί κάθε frame που αφήνεις να φανεί, ταξιδεύει σε κάθε σημείο του πλανήτη και έχει τη σημασία του. Παύλο, όσον αφορά τις ελληνικές ελπίδες, την ελληνική αποστολή, βλέπεις κάποια ιδιαίτερα δυνατά σημεία που έχουμε προσδοκίες, ιδιαίτερες, χωρίς να χώρουμε βέβαια αθλητές και ζητάμε πολλά, αλλά πού εστιάζεις? Θα σου πω, ναι, θα σου πω, Σπύρο μου. Παρότι ανήκω στη σχολή Καπράλου εγώ, ναι, είμαι προληπτικός και δεν θέλω να μιλάω για μετάλλια και τα λοιπά. Αλλά αφού ο ίδιος μου είχε πει σε μια συνέντευξη ότι αν πάει τόσο καλά η εθνική ομάδα από όλων των ανδρών, δηλαδή πολύ πολύ ψηλά, θα αφήσει τους αθλητές να τον ρίξουν με το κοστούμι στην πισίνα μέσα. Πιστεύω και περιμένω, παρότι σήμερα μάλιστα αρχίζει τα προκριματικά του, πιστεύω και περιμένω το Βάθρο και τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, τον άρχοντα των Κρήκων, τον Λευτέρη Πετρούνια. Ο Καραλής είναι στην καλύτερη του κατάσταση, πιστεύει και ελπίζει στο Βάθρο και θα θέλαμε πάρα πολύ να τον δούμε εκεί. Ο Στέφανος ο Ντούσκος έρχεται από χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο, στην Κοπηλασία. Ξεκινά σε λίγη ώρα την προσπάθειά του στα προκριματικά, το σκίφ των ανδρών. Οπωσδήποτε έχει τύχει. Και να πω ότι περιμένω κάτι δυνατό από την κολύμβηση. Ένα ή δύο, νομίζω, μεγαλύτερες πιθανότητες ο Χρήστου. Γενικώς... Έχουμε και την Κορακάκη. Σίγουρα που ξεκινά σήμερα. Και πάντα σε αυτές τις διοργανώσεις σου έρχεται και ένα μετάλλιο που δεν το περιμένεις. Δηλαδή ένα μετάλλιο που δεν το προϋπολογίζεις. Εμείς απλώς να πούμε καλή επιτυχία σε αυτούς τους σπουδαίους αθλητές που σηκώνουν την Ελλάδα ψηλά και μας δίνουν και κάποιες ειδήσεις να χαμογελάμε με πολύ μεγάλο αγώνα. Σηκώνουν ξανά, λέω, την Ελλάδα μας ψηλά. Βλέπεις, παιδιά, όπως για να σταθώ λίγο σε αυτό που λέει η Βλαμπία, βλέπεις, παιδιά, που είναι κυριολεκτικά στην κορυφή του κόσμου, όπως ο Αντετοκούμπο. Και ζουν αυτές τις στιγμές, γιατί εδώ δεν υπάρχει κανένα μετάλλιο στο μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το μπάσκετ να πάρει μετάλλιο. Δεν είναι αδύνατον, γιατί είναι ομάδα αφοσιωμένη στο στόχο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, η μεγάλη μας αγωνία, για παράδειγμα, στο μπάσκετ είναι να περάσουμε πρώτα από τον όμιλο και να πάμε στα χιαστή. Αλλά βλέπεις, παιδιά, που είναι στην κορυφή του κόσμου, όπως ο Αντετοκούμπο, και χαίρονται σαν να έχουν πετύχει το μεγαλύτερο κατόρθωμα στη ζωή τους και στην καριέρα τους με την παρουσία τους εδώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως είπε η Ευλαμπία, είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς όλο αυτό. Τους αξίζει να το ζήσουν, τους αξίζει να νιώσουν μέλη αυτής της παγκόσμιας οικογένειας που είναι η Ολυμπιακή οικογένεια, και για το ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό, νομίζω ότι ουδής από εμάς έχει αμφιβολία. Νομίζω ότι ουδής από εμάς πιστεύει ότι δεν θα δώσουν το είναι τους οι Αντιγόνοι, οι Ντρισμπιώτη. Δεν θα δώσουν το είναι τους για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θα δώσει πριν και πάνω απ' όλα χαρά τους ίδιους και στις οικογένειές τους, αλλά ακολούθως και σε όλη τη χώρα, στον καθέναν από μας. Και γι' αυτό, χωρίς να υποτιμώ τίποτα άλλο και τελετές και τα λοιπά, είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα επιτέλους ξεκινούν οι αγώνες και θα μπορέσουμε να είμαστε εκεί και μέσα από τις ζωντανές συνδέσεις μας με το Open, να αρχίσουμε επιτέλους να κάνουμε live από τα στάδια, περιγράφοντας τις προσπάθειες των Ελλήνων πρωταθλητών και πρωταθλητριών και τα αποτελέσματά του. Παύλο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή μέσα από την καρδιά μας. Εσείς να είστε καλά και θα τα πούμε πρώτα ο Θεός και αύριο το πρωί. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Παύλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.